με τον Ατρόμητο, όπως λένε τα στατιστικά για το πρωτάθλημα βέβαια, να κάνει γκολ μία στις 10 προσπάθειές του. Η καλύτερη ΑΕΚ που έχει ανάλογο ποσοστό 1 στο 7. Ο Λιμπερόπουλος, η κεφαλιά, γκολ! 1-0 για την ΑΕΚ. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος, σας είχαμε πει πολλές φορές πριν ότι δεν έχει πανηγυρίσει κάποιο τίτλο και πηγαίνει για να γίνει ένα, καθώς σκοράρει με το κεφάλι με τους φίλους της ΑΕΚ. Πραγματικά παίρνει φωτιά το Ολυμπιακό στάδιο. Να δω πως θα φύγει ο Λιμπερόπουλος από εκεί βέβαια. Κοιτάξτε τι γίνεται. Γκολ Λιμπερόπουλου, έτσι, κλασικό γκολ Λιμπερόπουλου, να μπει σφήνα μέσα στη περιοχή, να πάρει την κεφαλιά με τον μοναδικό τρόπο που αυτός ξέρει και να δικήσει τον αντίπαλο του μοναθύλακα. Συνέλαβε κοιμόμενη όλη την άμυνα του Ατρομήτου ο Νίκος Λιμπερόπουλος, ο οποίος βρέθηκε μόνος του στο σημείο του πέναλτι και με καρφωτή κεφαλιά δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Ιτάνς, άνοιξε το σκορ. Για να είμαστε πιο σωστοί, καθώς ο Ατρόμητος είναι γηπεδούχος, 0-1. Ατρόμητος ΑΕΚ λοιπόν. Και κάποια στιγμή θα τον αφήσουν. Εδώ βλέπετε, φαίνεται να είναι εκτεθειμένος ο Λιμπερόπουλος. Θα χρειαστούμε κι άλλη επανάληψη. Παρακαλώ το σκηνοθέτη μας τον Νίκο Σβόμπο να μας το δώσει από τη σωστή κάμερα για να δούμε αν ήταν όντως εκτεθειμένος ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Πάντως η κεφαλιά ήταν άψογη και δεν μπορούσε με τίποτα να αντιδράσει ο Ιτάνς. 0-1 λοιπόν, με τον Λιμπερόπουλο να βρίσκει δίχτυα στην μοναδική αξιόλογη μέχρι στιγμής φάση για την ΑΕΚ. Και αυτή είναι η αντίδραση από τους δύο προπονητές. Αντίδραση κυρίως για τον Χιμένεθ. Ο Δόνης κάθισε ίσως για πρώτη φορά στον πάγκο του. Πάμε στον Μίλτο Θεοδοσίου. Έξαλλη βεβαίως πανηγυρισμού εδώ στον πάγκο της ΑΕΚ για την επίτευξη του γκολ.